Πάμε και στη Φλόρινα τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον Νίκο το Φίλο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Και να ξεκινήσω. Να είσαι καλά, Νίκο. Να ξεκινήσουμε από την κοινότητα Φλόρινας, όπου υπάρχει πλέον η φιλανθρωπική δράση Φαγητό για Όλους. Να δούμε τι λέει η κοινότητα Φλόρινας και ο Κώστας Ρόζας, αλλά φυσικά και η Δημοτική Αρχή. Ακριβώς, Δημήτρη. Όπως το είπες, πρόεδρος βέβαια στην κοινότητα, όπως ξέρουμε, είναι ο δραστήριος ο Κώστας Ρόζας. Αυτό γίνεται από την κοινότητα για βοήθεια και ενίσχυση φτωχών οικογενειών Φλόρινας, με συνεργασία βέβαια την Ιερά Μετρόπολη Φλόρινας, το γυροκομείο συγκεκριμένα, λόγω των Χριστουγέννων. Όλα γίνονται για φορείς, δηλαδή να ενημερωθούν οι φορείς, οι σύλλογοι και οι επιχειρήσεις να βοηθήσουν όσο μπορούν να τρώγουν την Ιερά Μετρόπολη. Κάθε μέρα, καθώς είναι η Ιερά Μετρόπολη, Φλόρινας Πρεσπών και ο Ρεβέας, μοιράζει 180 μερίδες φαγητό. Η δράση συλλογής τροφίμων θα διαρκέσει μέχρι 15-12, τώρα τον Δεκέμβριο. Μάλιστα. Αυτά θα συγκεντρώνονται στο γυροκομείο. Πληροφορίες, όποιος ενδιαφέρεται, στο 2385-0-28-869 και στο 2385-351-020 για ενημέρωση και συνεργασία. Ωραία, τώρα πάμε στο Αμίντο, όπου θα λειτουργήσει πολυκατάστημα από τον κτηνοτροφικό συνεταιρισμό. Ακριβώς, Δημήτρη, όπως το ανέφερες, και ο συνεταιρισμός αυτός στοχεύει την τοπική παραγωγή, την εκεί κοινωνία, δηλαδή εξυπηρετεί και την κοινωνία του Δήμου Αμιντέου και την τοπική αγορά. Είναι ο διάβλος προώθησης μικρών παραγωγών και των βραβευμένων προϊόντων τους. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να πάμε στις εκλογές του Κινάλι, όπου τρία εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας για τις εκλογές του Κινάλι. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Έτσι είναι, Δημήτρη. Οι εκλογές θα γίνουν, όπως ξέρουμε, στις 5-12 και αν χρειαστεί και στις 12-12, δηλαδή επαναληπτικές. Τα κέντρα στη Φλόρινα, στο Εργατικό Κέντρο Φλόρινας, στο Αμίντεο Δημαρχείο και στις Πρέσπες Παλιό Δημαρχείο στην τοπική κοινότητα Λεμού. Οι ώρες από 7 το πρωί μέχρι 7 το βράδυ, αν χρειαστεί βέβαια παράταση, θα υπάρξει. Υπάρχουν βασικές οδηγίες του καταστατικού, δηλαδή το πώς θα γίνουν οι εκλογές, αναλυτικά, και είναι αρκετές αυτές, στην ιστοσελίδα του κινήματος και στα εκλογικά κέντρα στην γραμματεία, δηλαδή του Κινάλ, συνοπτικά. Θα πούμε κάποιες γενικότητες. Χρειάζεται αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή, αν δεν υπάρχει, άδεια οδήγησης, αίτηση εγγραφής και ειδική βεβαίωση, η οποία λέει διάφορα, και 3 ευρώ. Μάλιστα. Βέβαια και αλλοδαποί με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και αρκετά πράγματα που πρέπει να έχουν. Θα τηρηθεί στο ακέραιο τα μέτρα εναντίον του COVID-19 και είναι υποχρεωτική η μάσκα. Ωραία. Τώρα, Νίκο, πάμε και στον Δήμο της Φλόρινας, όπου συνεδρίασε η πολιτική προστασία του Δήμου τώρα. Σωστά. Ναι. Έκτακτα έγινε αυτό μετά τις χιονοπτώσεις και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, Δημήτρη, στην περιοχή. Οι εκπρόσωποι των φορέων ενημερώθηκαν αναλυτικά σε τι βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται ο Δήμος Φλόρινας, ποιες οι συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες, δηλαδή εκτός Δήμου, και ποιες οι υποχρεώσεις κάθε φορέα. Μες. Όλα αυτά από τον ειδικό δημοτικό σύμβουλο, κύριο Ηλία Μούλελη. Παρότος βέβαια ήταν και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Θεοφανίδης, καθώς επίσης και εκπρόσωπες των φορέων της σχετικής εγκυκλίου, γιατί υπάρχει εγκύκλιος, ποιοι πρέπει να παραβρίσκονται. Και ο κύριος Δανιήλ Στεφανόπουλος, αναπληρωτής προϊστάμενος περιβάλλοντος Δήμου. Ωραία. Τώρα πάμε και να δούμε τι γίνεται με τις αιτήσεις άδειας φύτευσης ποικιλιών αμπέλου. Ίνου τώρα, Νίκο. Τι λέει η ΠΕ Φλόρινας? Δηλαδή, όσοι θέλουν να πάρουν άδεια για νέα φύτευση εινοποιημένων αμπελιών, δηλαδή να παράγουν, ναι, περίοδο 2022, μπορούν
να το κάνουν αυτό μέχρι 23 12 του 21, να γίνονται δηλαδή αιτήσεις και να γίνει ηλεκτρονικά όλο αυτό το πράγμα στην αρμόδια υπηρεσία αγροτικής ανάπτυξης. Ωραία. Αιώνα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επίσης χρειάζεται τηλεφωνική επαφή με Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, βέβαια μιλάμε για τη Φλόρινα. Υπάρχουν πάρα πολλές αρκετές λεπτομέρειες πάνω στο τομέα αυτόν και αρκετά χαρτιά, δηλαδή χρειάζεται αρκετά έγγραφα. Μάλιστα, θα επικοινωνήσουν. Ισχύει για 3 χρόνια. Μάλιστα. Έχουν και κυρώσεις, γιατί αν δεν εφαρμοστούν τα όσα λέει η άδεια ή λένε οι κανονισμοί, θα υπάρξουν και κυρώσεις εναντίον των παραγωγών. Ωραία. Και μέχρι 100 στρέμματα μπορούν να δηλωθούν. Οπωσδήποτε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ενημέρωση τηλεφωνική στο 2385-3-5544 στην κυρία Γκέσου Φανή στη Φλόρινα. Ωραία, και πάμε να κλείσουμε τώρα, Νίκο, με τις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο της Φλόρινας τώρα. Ποιον έχουμε πρόεδρο και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πράγματι, Δημήτρη, όπως το είπες, πριν λίγες μέρες έγιναν οι εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Φλόρινας και φυσικά η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πλησίασε το 80%. Μάλιστα. Υποψήφιος ο πρόεδρος ήταν και ο μοναδικός, βέβαια, ο νυν πρόεδρος, ο Βασίλης ο Καρατζίδης, ο οποίος από τους 17 που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο ψήφισαν 59. Εξ αυτών πήρε 55 ψήφους ο κύριος Βασίλης Καρατζίδης. Κατά αλφαβητική σειρά, γιατί έτσι δόθηκαν από το Σύλλογο, τα ονόματα που απαρτίζουν το Συμβούλιο, πέρα βέβαια από τον πρόεδρο που προαναφέραμε, είναι ο Ιωαννίδης Ιωάννης, ο Μαρκόπουλος Τάσος, ο Μαυρίδης Κυριάκος και ο Τσόσκος ΑΕΦ. Να αναφέρουμε εδώ, Δημήτρη, κλείνοντας, ότι η φοιτεία του νέου διοικητικού αυτού συμβουλίου είναι τετραετής, δηλαδή ξεκινάει από την 1η-1η του 2022. Μάλιστα, ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε και με αυτό το ρεπορτάζ για την ενημέρωση από την όμορφη Φλόρινα. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.